Από τα τέλη του 5ου αιώνα μετά Χριστόν μέχρι τα μέσα του 4ου αιώνα π.Χ. χρονολογείται το ναυάγιο που είχε εντοπιστεί το 2019 στο Σενό, Κυθύρο Νεάπολη σε βάθος 222 μέτρων κατά διάρκεια εργασιών για την καλωδίωση μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από την Κίσαμο στη Νεάπολη Βιών. Από την υποβρύχια έρευνα του ναυαγίου, η οποία συνεχίζεται, προέκυψαν ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι εκτός από το φορτίο του πλοίου που αποτελείται κυρίως από κερκυραϊκούς αμφορείς, δευτερευόντως αμφορείς του επωνομαζόμενου τύπου Σολόχα 2, με πιθανή προέλευση από την αρχαία Σκόπελο, αμφορείς από την Χίο και τρεις πίθους, μετέφερε σύνολο επιτραπέζιων αγγείων από τα οποία ανελκύστηκαν ένας επιτραπέζιος αμφορίσκος σε επίπεδη βάση, ένα πινάκιο και ένα ιχθείο πινάκιο με δύο σκηφίδια. Η εκπόνηση της τρισδιάστατης απεικόνησης του ναυαγίου από τον Δ. Ιωάννη Ίσαρη του ΕΛΚΕΘΕ βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να διασαφηνίσει περισσότερο τα αρχικά συμπεράσματα, τον αριθμό των ορατών στο βυθό αντικειμένων, το μέγεθος της διασποράς του φορτίου και συνεπώς κατά εκτίμηση το μέγεθος του πλοίου και τον πιθανό όγκο του. Η χώρα μας αποτελεί έναν αναπεπταμένο αρχαιολογικό χώρο, ένα αρχαιολογικό παλίμψεστο. Η στεριά αλλά και οι θάλασσές μας κρύβουν ανεξερεύνητους πολιτιστικούς θησαυρούς. Σε κάθε μεγάλο έργο, δημόσιο-ιδιωτικό, οι πιθανότητες αποκάλυψης αρχαιοτήτων είναι εξαιρετικά μεγάλες, σημείωσε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.